Και ζητήσει το λόγο ο πρόεδρο και βουλευτή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Παπά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Η 12η Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η μέρα μνήμης των πεσόντων πυροσβεστών. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη ημέρα για να δείξει η εθνική αντιπροσωπεία ότι αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα και τη χρησιμότητα του έργου το οποίο οι πυροσβέστες επιτελούν. Γνωρίζετε όλες και όλοι το ζήτημα που έχει ενσκύψει σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς των εποχικών πυροσβεστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και μέρες έλαβε την πρωτοβουλία για κοινή νομοθετική παρέμβαση των προοδευτικών κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, η οποία θα αποκαθιστά την εργασιακή κατάσταση των πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε καταλήξει σε μια κοινή πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας και την συνυπογράφουν και ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα κατατεθεί με το πέρας των ομιλιών των εισηγητών. Θέλω να καλέσω έστω και την τελευταία στιγμή και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να συνηγορήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία και την κυβέρνηση να αποδεχτεί την τροπολογία. Η τροπολογία προτείνει την επέκταση της αντιπυρικής και της αντιπλημμυρικής περίοδου και επεκτείνει το χρόνο απασχόλησης των πυροσβεστών μέσα στο έτος στο 12μηνο. Θα είναι, νομίζω, το στοιχειώδες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τους αποκαλούμε ήρωες, στους ανθρώπους που δυστυχώς η πολιτεία αντιμετώπισε με τη βία όταν διαμαρτύρονταν για να υπερασπιστούν όχι το δικό τους εργασιακό δικαίωμα απλώς, αλλά και το δικό μας δικαίωμα, το δικαίωμά μας στην ασφάλεια απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρέμβω και να καλέσω για άλλη μια φορά τα προοδευτικά κόμματα να συνηγορήσουν και να συγκλίνουν στην υπεράσπιση αυτής της τροπολογίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.